Εγώ να πω απλώς ότι νιώθω ιδιαίτερη τιμή που μου πρότεινε ο Πρωθυπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και να είμαι εδώ κοντά σας και να δουλεύουμε όλοι μαζί για την νίκη σε προεκλογές. Μπορεί να προέρχομαι παλιά από την αριστερά και να νιώθω ότι γυρίζω λίγο στο σπίτι μου, όμως πριν λίγο καιρό ανταποκρίθηκα σε ένα κάλεσμα που έγινε και πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά. Έρχομαι από την Καλαμάτα. Δεν είμαι πολιτικός επαγγελματίας και δεν μπορώ να τα λέω αυτά καλά. Ο Αρβανίτης, που δεν είναι ούτε και αυτός επαγγελματίας, τα λέει εξαιρετικά. Θέλω απλώς να πω ότι ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση. Γυρίζω με χαρά και αισιοδοξία και θέλω να σας τη μεταφέρω. Θα νικήσουμε. Λοιπόν, εγώ λίγο πιο ακαδημαϊκή θα σας μιλήσω για την Ευρώπη, γιατί όλα τα άλλα θα τα ακούσουμε και από τους άλλους που τα λένε μια χαρά τα πολιτικά. Λέω λοιπόν, μιας και για την Ευρώπη θα δουλέψουμε, για τις εκλογές εννοώ, η κρίση που μαστίζει την Ευρώπη είναι κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική και πολιτική. Είναι και τα τέσσερα μαζί. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα η ευρωπαϊκή αυτή κρίση συνδυάζεται πρώτα με όλες τις παθογένειες της χώρας μας σχεδόν από συστάσεις ελληνικού κράτους, τις οποίες παθογένειες λέω ότι βρήκε ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια πτωχευμένη χώρα, μια κυβερνός αριστερά, να πρέπει να κάνει τα θαύματα που έκανε, δεν είναι αυτονόητο, σε μια λοιπόν λέω χώρα που η διοίκησή της ποτέ δεν έφτασε σε ένα επίπεδο να θεωρείται αυτονόητο για τον όποιον έρχεται και αλλάζει η εξουσία και πρέπει να συνεχίσει τη δουλειά του προηγούμενου. Δεν υπάρχει. Δεύτερον, συνδυάζεται αυτή η κρίση με το καταστροφικό μείγμα πολιτικής που επέβαλαν οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις στην εξουσία όλα τα προηγούμενα χρόνια. Οι συνέπειες για τους εργαζόμενους και όλα τα ασθενέστερα στρώματα και τη μεσαία τάξη ήταν ολέθριες. Ο κοινωνικός ιστός διαλύθηκε και στην Ευρώπη, αλλά εδώ πολύ περισσότερο. Οι σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις έχασαν φυσικά την παραδοσιακή τους κοινωνική βάση μετά τον εναγκαλισμό τους και πολλές φορές την ταύτισή τους με τις φιλελεύθερες συντηρητικές δυνάμεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Οι πολίτες, για να εκφράσουν το θυμό και την απόγνωσή τους, επιλέγουν συχνά τις ακραίες πολιτικές δυνάμεις ενώ τις φασιστικές ή τις ακροδεξιές, χωρίς βέβαια να ανήκουν παραδοσιακά σε αυτές. Αυτό είναι και το πρόβλημα στην Ελλάδα, αυτό είναι και το πρόβλημα στην Ευρώπη, που οι κλασικές συντηρητικές δυνάμεις έχουν γυτνιάσει πια με ακροδεξιές πολιτικές. Η δημιουργία λοιπόν ενός προοδευτικού πόλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη ήταν αναγκαία όσο ποτέ. Ίσως έπρεπε να είχε γίνει χθες, όπως λέω συχνά. Και αυτό γιατί μόνο ένας τέτοιος πόλος μπορεί πρώτον να εκφράσει μια ευρεία κοινωνική πλειοψηφία που βγαίνει λαβωμένη από την κρίση και δεύτερον να δημιουργήσει καινούρια εργαλεία οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής πολιτικής που πιστέψτε με αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους. Και μόνο ως ένα ενιαίο σύνολο μπορεί να προτείνουν λύσεις για μια άλλη Ευρώπη. Την Ευρώπη των πολλών και όχι των λίγων. Οι λύσεις δεν βρίσκονται στα παλιά εργαλεία. Βρίσκονται και σε αυτά, σε επίπεδο δηλαδή αρχών της αριστεράς, αλλά βρίσκονται και σε ένα άλλο κομμάτι εργαλείων. Γι' αυτό και είναι δύσκολες, αλλά γι' αυτό και είναι μόνο προοδευτικές, κατά τη γνώμη μου. Τις τελευταίες δεκαετίες η οικονομική ανάπτυξη θεωρείται συχνά ως μοναδική λύση στα δεινά αυτά. Ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Φυσικά, εμείς λέμε θέσεις εργασίας. Λες και αυτή η ανάπτυξη που πολλοί λένε, που οραματίζονται, θα φέρει ευημερία στους πολλούς. Ξέρουμε όμως προς το παρόν και στη συγκεκριμένη Ευρώπη πως η ευημερία κατανέμεται ολοένα και πιο άδικα στις κοινωνίες μας. Η καλύτερη ζωή για τους πολλούς είναι ζητούμενο στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Όλο και περισσότεροι πολίτες ζουν σε κατάσταση φτώχειας, όταν η εργασία είναι επισφαλής και οι μισθοί πείνας καταγράφουν ανωδική πορεία. Την ίδια στιγμή διωγγώνεται ο αριθμός των εκατομμυρίουχων. Την ίδια στιγμή απειλούνται οι συνθήκες διαβίωσης των μεσαίων στρωμάτων και πάρα πολλές περιοχές εντός και γύρω από τις πόλεις μας και στην Ήπεθρο παραμένουν κλουβισμένες στην υπανάπτυξη χωρίς απτό σχέδιο για ένα καλύτερο μέλλον. Στην κατάσταση αυτή έρχονται και τα περιβαλλοντικά προβλήματα, που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τη συνολική κρίση. Η κλιματική αλλαγή απειλεί την ίδια την ύπαρξή μας. Η Ευρώπη καλείται να πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις ώστε να συμφωνήσει με το προγραμματισμό που έχει κάνει ο ΟΗΕ για τη μείωση της θέρμανσης του πλανήτη μας κατά 1,5 βαθμό. Όλα αυτά τα βλέπαμε κάποτε ως λόγο πολιτικό κάποιων ρομαντικών ομάδων, όμως θα το βρούμε μπροστά μας
και πράγματι θα είναι μέσα στην ιδιαίτερη περιβαλλοντική ατζέντα που θα πρέπει να προχωρήσουμε. Η ρήπαση του αέρα, του νερού, του εδάφους, των τροφίμων βλάπτουν την υγεία. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε απλές απαντήσεις. Πώς συνδέεται το περιβαλλοντικό με το κοινωνικό? Οι μετρήσεις, ας πούμε, για την ενεργειακή φτώχεια, δηλαδή πόσοι Ευρωπαίοι μπορούν να θερμαθούν σήμερα, μετράμε ένα 15% που δεν μπορούν να θερμαθούν σήμερα. Σήμερα ξέρουμε πως τα κοινωνικά προβλήματα προκαλούν λοιπόν περιβαλλοντική ζημία, ακριβώς όπως τα περιβαλλοντικά προβλήματα δημιουργούν αδικία και πλήττουν τους περισσότερο ευπαθείς πάντοτε. Επομένως λοιπόν η κρίση είναι πολυεπίπεδη. Είναι μια κρίση που προήλθε από τις για χρόνια πολλά πολιτικές λιτότητας που τόσο επιθετικά έζησε η Ελλάδα στο πετσί της. Πολιτικές που παραδοσιακά στις επανερχόμενες κρίσεις του καπιταλισμού πληρώνουν πάντοτε οι περισσότεροι και οι φτωχότεροι. Το θέμα όμως να βρεθούν κάποια εργαλεία κατά τη διάρκεια όλων αυτών των κρίσεων, ώστε να πληρώνουν άλλοι το βάρος που τους ανήκει και να μπορούν να βρεθούν και θέσεις εργασίας και μέτρα ελάφρυνσης για όλα αυτά τα κοινωνικά στρώματα. Το περιβάλλον δεν είναι πάντοτε το χειρότερο. Πολλές φορές λένε, μην μας λέτε για και περιβαλλοντικές λύσεις, μιλάμε για θέσεις εργασίας. Μα όταν αύριο το πρωί θα πρέπει να αλλάξουν διάφοροι τομείς, ακόμα και τρόποι παραγωγής, έτσι, θα ανοίξουν θέσεις εργασίας, θα υπάρχει φτηνότερο ρεύμα. Είναι θέματα που πρέπει να τα δούμε. Λοιπόν, αυτές οι λύσεις μπορούν να βρεθούν μόνο μέσα από το διάλογο όλων των προοδευτικών δυνάμεων και των οικολογικών που επιθυμούν να βρουν μια διέξοδο υπέρ των πολλών. Η συζήτηση αυτή έχει αρχίσει λίγο πριν στην Ευρώπη. Οι σοσιαλδημοκράτες και οι οικολόγοι, που για χρόνια ταυτίστηκαν όχι οικολόγοι με τους νεοφιλελεύθερους, έχουν αρχίσει να συζητάνε αυτά τα προβλήματα, οι σοσιαλδημοκράτες, επειδή βέβαια χάσαν και την εκλογική τους βάση. Αυτοί λοιπόν, αυτές οι δυνάμεις ήρθαν στον Αλέξη Τσίπρα στην Ευρώπη. Δεν πήγε ο Τσίπρα να τους πει ελάτε να μιλήσουμε, η αριστερά παραμένει στη θέση της, όμως ζητήθηκε ένας διάλογος, ο οποίος έχει αρχίσει στην Ευρώπη. Με τον Παπαδημούλη, με όλους, έχει αρχίσει μία πορεία, έχει αρχίσει μία συζήτηση, αυτή η οποία τώρα έρχεται και εδώ, ή ευχόμαστε τουλάχιστον να έρθει εδώ με όλες τις δυνάμεις. Εμείς λοιπόν οι προοδευτικοί εδώ πρέπει να δώσουμε τη μάχη, ίσως κάποια στιγμή και για την ίδια την έννοια της προόδου σήμερα. Ο αγώνας μας όμως είναι εξαιρετικά δύσκολος. Πρώτον, διότι τα λάθη που έγιναν από τις άλλες δυνάμεις τα χρόνια που πέρασαν και τις πολιτικές λιτότητας κράτησαν πολύ χρονικό διάστημα. Και δεύτερον, διότι στην Ευρώπη οι αλλαγές δεν επέρχονται εύκολα. Η Ευρώπη είναι ένας οργανισμός όχι τόσο δημοκρατικά οργανωμένος, το είπε εδώ η φίλη μας καταρχήν με τα λόμπι, όχι μόνο αυτό. Το Κοινοβούλιο δεν έχει τη δύναμη που θα όφιλε να έχει. Είναι βεβαίως μια Ευρώπη των κρατών, άρα τα συμβούλια των υπουργών, η Επιτροπή έχει μια μεγάλη δύναμη, αλλά τα Eurogroup, όλα αυτά αποτελούνται από τεχνοκράτες. Θέλω να πω δηλαδή, και υπάρχει και βασικό έλλειμμα δημοκρατίας. Η Ευρώπη άνοιξε, υπάρχουν πάρα πολλοί λαοί που τις απαρτίζουν, ποτέ δεν φρόντισαν να γίνει πραγματική όσμωση, δηλαδή άλλοι λαοί, άλλες οικονομικές δυναμικές. Επομένως υπάρχει ένας διπλός αγώνας. Απ' τη μία, να βγουν οι δυνάμεις εκείνες που θα έχουν έναν άλλο πολιτικό λόγο, οι προοδευτικές δυνάμεις που θα νοιάζονται για την Ευρώπη των πολλών. Ταυτοχρόνως όμως θα πρέπει να γίνει μια ακόμα δυσκολότερη προσπάθεια οι δυνάμεις αυτές να αλλάξουν λίγο τη δομή της Ευρώπης. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη, είναι ένας μηχανισμός με άλλους πολιτικούς χρόνους από άλλους μηχανισμούς διεθνείς, αλλά πρέπει και αυτό να γίνει, να υπάρχει ένας αγώνας εκδημοκρατισμού της Ευρώπης, ενώ του οργανισμού της, του διοικητικού. Γιατί υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας, το οποίο στα χαρτιά και στα λόγια το αναφέρουμε χρόνια. Πήγε να γίνει ένα ωραίο σύνταγμα στην Ευρώπη για να φύγει από τα νούμερα και να πάει να γίνει μια Ευρώπη με επίκεντρο τον άνθρωπο, τον πολίτη, τα δικαιώματα. Έφτασε σε ένα σημείο, σταμάτησε. Δεν πήγαμε στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και ήταν ένα πισωγύρισμα σε αυτή την πορεία προς μια άλλη Ευρώπη. Χρειάζεται λοιπόν όσοι εκλεγούν στην Ευρωβουλή να προτείνουν αξιόπιστες και εφικτές ρεαλιστικές λύσεις. Στην Ευρωβουλή γίνεται διαπραγμάτευση. Θέλει απόψεις, θέλει επιχειρήματα, θέλει σύνδεση με τα προβλήματα στον τόπο μας και θέλει μια παρουσίαση και έναν έντονο αγώνα με επιχειρήματα εκεί. Πράγματι εκεί παίρνονται πολλές αποφάσεις που μας αφορούν.
Οι λύσεις, ξαναείπα, δεν θα έρθουν από το παρελθόν, γιατί εντωμεταξύ όλα έχουν αλλάξει. Οι κοινωνίες μας και η Ευρώπη πρέπει να συναποφασίσει αυτό που σας είπα πριν, το δημοκρατικό μετασχηματισμό της. Ο σκοπός είναι ένας και μοναδικός, βιώσιμη ευημερία σε όλους τους ανθρώπους στις κοινωνίες μας. Οι λύσεις αυτές υπάρχουν μόνο στην προοδευτική ατζέντα. Οι ανερχόμενες δυνάμεις της ακροδεξιάς, που φοβούμαι θα τις δούμε με νούμερα μετά τις ευρωεκλογές, απεργάζονται μια άλλη Ευρώπη. Αυτή των ορθωμένων κρατών μελών χωρίς αλληλεγγύη. Μια Ευρώπη περίκλειστη, που θα δουλεύει φυσικά μόνο προς όφελος του πλούτου, που όσο πάει και γίνεται μεγαλύτερο στα χέρια όλο και λιγότερων οικονομικών κολοσσών, 150 κάπου κολοσσοί νομίζω, διαφετεύουν όλο τον πλανήτη. Που δεν έχουν και όνομα, δεν ξέρουμε τι είναι πίσω, γιατί ο καπιταλισμός έχει γίνει λίγο άειλος. Συμπιεσμένη λοιπόν ακόμα αυτή η συντηρητική Ευρώπη σήμερα, μεταξύ του κινέζικου και του αμερικάνικου καπιταλισμού, παραμένει, όσο δύσκολο και αν φαίνεται, το μοναδικό πια πεδίο που δίνει περιθώριο σοβαρού αγώνα, τόσο για τον εκδημοκρατισμό, όσο και για το ριζικό μετασχηματισμό της, διαμορφώνοντας ίσως ένα νέο όραμα. Ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και καιρό πρωτοπόροι σε αυτή την πορεία. Ελάτε λοιπόν να δουλέψουμε όλοι μαζί, να βάλουμε ένα λιθαράκι σε αυτό το μεγάλο αγώνα, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Να δουλέψουμε για την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογές, στην αυτοδιοίκηση και φυσικά και τέλος στις εθνικές. Όλοι μαζί για την νίκη. Σας ευχαριστώ.